Θυσίασε λίγο, Θεία, εδώ. Θυσίασε λίγο. Εδώ στη σημαία. Αθάνατος! 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 Άφησε τη ζωή του για ένα κομμάτι του ελληνισμού στην Κύπρο μας, ένα κομμάτι που εγώ θεωρώ ότι την περίοδο εκείνη έπρεξε το καθήκον του, για ένα κομμάτι που έπρεξε το καθήκον του. Ένας άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε την εποχή εκείνη να υπηρετεί την πατρίδα, να υπηρετεί ένα από τα πιο πολύτιμα αγαθά της φυλής μας, που είναι η ελευθερία. Οι τιμές σήμερα είναι για τον ίδιο, για την οικογένειά του που 43 χρόνια περίμενε, ως αγνοούμενος που ήταν, αλλά και για αυτή την τοπική κοινότητα του Καπαρέλη, η οποία και αυτή στο βάθος της ψυχής τους, του μυαλού τους, περίμεναν κάποτε ότι θα βρεθούν αυτά τα οστά για να έρθουν να ταφούν στον τόπο που γεννήθηκε και που μεγάλωσε. Να είναι αιωνία του η μνήμη και να το ευχηθούμε, μια και δεν και καθόλου η ευκαιρία τότε που βρέθηκε μέσα σε ένα λάκκο, να το ευχηθεί κάποιος τότε. Καλό ταξίδι. Μιας συγκεκριμένης πολιτικής της Χούντας,
που οδήγησε στον σημερινό διαμερισμό της Κύπρου, εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα των Αμερικανών και των Κυπριακών Εμμυριστών. Σήμερα είναι καιρός πια να αποδοθεί τουλάχιστον το ελάχιστο η τιμή και να ανοίξει ο δρόμος για την επίλυση του Κυπριακού της κατεύθυνσης του ΙΕΠ. Νομίζω το οφείλουμε όλοι και η σημερινή μου παρουσία ακριβώς έχει να δηλώσει την πίστη μου ότι πρέπει άμεσα να προχωρήσουν οι συνομιλίες και οι διαδικασίες για την επίλυση του Κυπριακού. Εκεί στιγμή, μια μέρα σήμερα στην Αμερική, ένας αγνοούμενος ήρωας στην Κύπρο επιστρέφει στο πατρικό του χωριό, στην οικογένεια, στην πατρίδα του. Θεωρήσαμε χρέος τιμής να έρθουμε να ανάψουμε ένα κερί στη μνήμη του, να αποδώσουμε τις τιμές που πρέπει, γιατί ο άνθρωπος αυτός, όπως και πολλοί άλλοι, πολέμησαν για την πατρίδα, για μια πατρίδα που όλοι πρέπει να υπερπιστούμε. Αυτός έδωσε τη ζωή του και η οικογένειά του ένα απίστευτο τίμημα όλα αυτά τα χρόνια να τον θεωρεί να είναι αγνοούμενος, να τον αναζητά και βέβαια σήμερα να έχουμε εδώ τα ουστά του. Είναι μια συγκινητική ημέρα, τίποτα άλλο. Αγιαστείτε το όνομά σου, ήρθε του η Βασιλεία σου. Γεννηθεί το θύμα σου ως εν ουρανών και επί της γης των άρτων ημών των Ιππίου συνοδός εμείς σήμενον και άφησε εμείς τα φιλήματα ημών. Ως και εμείς αφήμα σου φιλέτης ημών και εμείς εν έχεις ημάς εις πειρασμόν να λαρίσε ημάς από το πονηρού. Ότι σου εστίν η Βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τα πρε Πάτρι και ότε τελειωμένο την ψυχή του δούλου σου σώτερα να παψώ φυλά τον αφήνεις την μακαρία ζωή την παρασύμφιν άνθρωπε. Εις την καταπαυσή σου Κύριε όπου πάντης οι Αγίοι σου αναπαύονται με την ανάπαυσή ζωικός πεσόντος επίσης ιερής ημών αγώση. Εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν τα πέδρα, δίνει γλύφηκε στεν εγνώσου, παναμάρτημα του φλεκτένει λόγω γέρου. Ήδη ενίως αγαπός φιλάνθρωπος, Θεός συγχώρησον, ότου και στην άνθρωπος, ο ζήσετε και ουκ αμαρτής, σίγαρν όμως εκτός αμαρτίας υπάρχεις. Η δικαιοσύνη σου, δικαιοσύνη στον αιώνα οικονόμου σου, αλήθεια, του Κυρίου δε ηθόμην και ελέησου, θυσία ανάπτυξη, ζωή του υπερπίστεως και πατρίδος ηρωικός αγωνισαμένου και πεσόντος Χριστέ ο Θεός ημών και σε την δόξα να αναπέμπουμε συν τον άρθος πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την οικαία ή και εις τους αιώνας αμήν. Δόξα σοι ο Θεός ημών, 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 δόξα Η Θεόν αφρόστος κι ίσασαν, πρέσβευε υπέρ του συγχωρήτου.
αιωνία η μνήμη αυτού. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός, ελέησον και σώσον ημών. Thank you.
1952. Κατατάχθηκε ως οπλίτης στο 9ο Σύνταγμα Μεσηγού το 1972. Το 1973 μετατέθηκε στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου. Εξαφανίστηκε την 16η Αυγούστου 1974 σε ύψωμα του στρατοπέδου της Ελληνικής Δυνάμεως Κύπρου στη Λευκοσία, μαρτώμενος εναντίον των Τούρκων. Προήχθη μεταθανατίως στο βαθμό του εφέδρου αθεμασπιστή. Η ελληνική πολιτεία και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, εκπληρώνοντας την υποχρέωσή τους απέναντι στους οικείους του, παραδίδει σε αυτούς σήμερα τα οστά του ήρωα για να τα βγουν στη μητέρα πατρίδα. Σε υποδεχόμαστε με τιμές ήρωα μετά από 43 χρόνια ολόκληρα για να συσκεπάσει ιστορικά το χώμα των προγόνων. Όλοι μας εδώ σε αποχαιρετάμε με υπερηφάνεια γιατί έδωσες τη ζωή σου υπερασπιζόμενος με ανδρεία ένα κομμάτι της ελληνικής γης, την αδύνατη Κύπρο μας. Γιατί τίμησες τον όρκο σου να αγωνιστείς υπέρ δρομών και αιστιών, μαχόμενος μέχρι τέλους, κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες. Σήμερα επίσης, τιμάμε την οικογένειά σου που αγωνίστηκε περί 43 χρόνια, κουβολώντας τις πλάτες της το αβάσταχτο φορτίο του συγγενή αγνοούμενου της κυπριακής τραγωδίας. Θυμάμαι την Κυπριακή και την Ελληνική Πολιτεία που φρόντισαν για την αναγνώριση και τον τιμητικό επαναπατρισμό σου. Από σήμερα, τι δε κι είσαι κοιμόμενος, τη σκήνων ρήμαση πειθόμενος. Και θα αναπαυτείς εν ειρήνη στη γενέτειρά σου, αν και ανδρών επιφανών πάσα γη τάφος. Αντιπασπιστά αργύριση. Είσαι ένας ήρωας της μεταπολεμικής περίοδου της πατρίδας μας. Γιατί έπραξες το καθήκον σου, γιατί τίμησες τον ιερό όρκο που έδωσες όταν κατατάχθηκες στον ένδοξο ελληνικό στρατό και γιατί υπερασπίστηκες μέχρι σε σκάτων την ελευθερία, το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου αλλά και του έθνου μας. Εσύ και οι συμπολεμιστές σου περάσατε το μήνυμα σε όλη την ανθρωπότητα και κυρίως προς τους Τούρκους ότι η ελληνική ψυχή είναι και θα παραμείνει αδούλωτη. Γιατί το λόγο αυτό και μετά για τον λόγο αυτό και μετά από πρόταση της τοπικής κοινότητας Καπαρελίου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θηβαίων θα αποφασίσει σε την επόμενη συνέλευση την κατασκευή προς τιμήν σου ενός απέριτου μνημείου δίπλα στο ηρώο πεσόδων του χωριού σου ως έσχατο, ως ελάχιστο φόρο τιμής και ευγνωμοσύνης για να αποτελεί φάρο εθνικής συνειδητοποίησης και ιερού χρέους υπέρ της πατρίδος. Σήμερα όλοι οι πατριώτες, η οικογένειά σου, οι συμπολεμιστές σου, η πολιτεία, οι ένοπλες δυνάμεις, η τουρκική αυτοδιοίκηση, επειδή την ημέρα αυτή στις 16 Αυγούστου, στη δεύτερη εισβολή, πιστεύουμε ότι δεν βρέθηκε κανένας εκεί που βρέθηκες αργότερα σε ένα λάκκο να σου πει «Καλό ταξίδι, στο λέμε σήμερα, καλό ταξίδι, αιωνία σου εκείνη, καλό παράδεισο» και ευχόμαστε όλοι μας η μνήμη σου αυτή να είναι αιώνια. Τσάκησε ο χρόνος. Τους φίλους σου, συγγνώμη, τους εκπροσώπους της Εκκλησίας, της Πολιτείας, του Ελληνικού Στρατού, πιστά υπηρέτησες μέχρι τελευταία ραγδά του αίματός σου, της τοπικής αυτοδιοίκησης, την τοπική κοινωνία, για να σου απευθύνουμε το ίστατο χέρι, Σύνη Αργύρη, ήρωα του 4ου λόγου της Ελβίκ, της πατρίδας και της ελευθερίας.
Ήρωας η πολεμιστή και αδερφέ μας Αγγίρη βρέθηκε στην Κύπρο τον Ιούλιο του 1973, όπως και πολλοί άλλοι Ελλαδίτες στρατιώτες, στη μονάδα της Ελδίκ. Αφού υπερέτησε το υπόλοιπο της θητείας σου για ένα χρόνο, στις 19 Ιουλίου, στις 6 ώρα το απόγευμα, η σειρά σου έφυγε με το αρματευτικό Λέσβος για Ελλάδα, ώστε να απολυθείς από τις τάξεις του στρατού. Την επομένη, στις 20 Ιουλίου το πρωί, όταν ακούσαμε το έκτακτο ανακοινωθέν από το ΡΙΠ ότι οι Τούρκοι επιτέθηκαν στην Κύπρο, την πόρτα στο στρατόπεδο της Ελδίκ, με τρεις βόμβες 850 λιγρών και μετά το αρχικό μούδιασμα, θυμώσαμε, αγριέψαμε και θέλαμε να εγκαιρίσουμε πίσω στην Ελδίκ. Και βάζοντας χρόνια και ελπίδες για τη ζωή σου, έφυγες πριν 43 χρόνια, δίνοντας όρκο στην πατρίδα σου για την ειδική σου προάσπιση. Η ίδια πατρίδα σε καταχώρησε, σε κατέδεξε εσένα με δεκάδες άλλους, σε λίστα μακρόχρονης απουσίας, σε μια συνεχημένη ιστορία γεμάτη ερωτηματικά. Μια ιστορία που περιμένει, παραμένει ανεπίσημη, άγραφη, ακαταχώρητη. Φάκελος αγνοωμένου κύκλου και δίπλα το όνομά σου. Και έμεινε εκεί ξεχασμένος για σχεδόν 40 χρόνια, μαζί με το ξεχασμένο χαρτί, εκεί στην ύλη της ιστορίας. Από η Σουμπάτα, μια ζωντανή σκιά, μια μορφή, μια γνήσια υπερηφάνεια, μια σύντομη διαδρομή, μια ηρωική εικόνα. Μια πολύχρονη αναζήτηση από την οικογένεια, συνεχής, απάνω, ψυχοφθόρα. Έχω την ευκαιρία να πω και εγώ δύο λόγια για σένα που έδωσες το πολυτιμότερο που είχες στη ζωή σου με την πατρίδα. Και εμείς το συνέχο αποδείξαμε και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και στην κατάσταση που εσύ έζησες ότι φυλάμε με θερμοπύλαινη. Όμως, ήθελα να πω κάτι που ένας πρώην ομιλητής εδώ είπε να μην ξύνουμε. Εγώ έχω την γνώμη ότι θα πρέπει να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη. Δεν μπορεί να καπλέγονται ορισμένοι τους αγώνες που δώσαν οι Έλληνες. Είπα και πρωτήτερα να ανοίξει ο φάκελος της Κύπρου. Τι λέει αυτό, να μπει ο κάθε καταργάρης στον πάγκο που του ανήκει. Ο Κύπριος λαός ήταν οπλισμένος. Τα στον αφάπησε πριν που μπει του. Και γιατί. Αυτά είναι δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Αυτό ήθελα να πω και τελικά δεν υπάρχει πιο άχαρη δουλειά να δίνεις το κατεβόδιο σε έναν εκλειπώντα. Όμως θα πρέπει να διδασκόμαστε και η ιστορία θα βγουν κάποτε οι ιστορικοί να γράψουμε ακριβώς την πραγματικότητα. Συνάδελφα και ξάδελφα κύριε. Το νήμα της ζωής σου κόπηκε νωρίς. Ήσουν μόλις 21 χρονών, όταν έπεσε θύμα της τουρκικής θηριωδίας κατά τη διάρκεια της εισβολής στην Κύπρο το 1974. Ένα από τις εκατοντάδες των αγνοωμένων. Δεν πρόλαβα να σε γνωρίσω, όμως μεγάλωσα με την εικόνα σου. Άνοιγα κρυφά την καλύτσα με τα πράγματά σου, τα ρούχα σου, τις φωτογραφίες, τα δώρα σου που έφερνες μαζί σου τότε. Αυτήν είχες στο καράβι τη μέρα που απολυώσουν και επέστρεφες στην πατρίδα. Σε γύρισαν όμως πίσω προειδοποίητα για να δώσεις μια άνεση μάχη με τους Τούρκους. Έχω ακόμα στα αυτιά μου το μυρολόι, το σπαραγμό και το πόνο της μάνας σου. Έκλαιγε κάθε μέρα. Αγνοούμενος της ηρωνίας πάντα στην καρδιά μας. Εσύ όμως δεν πέθανες. Τόσο ενώ με τόσους αλλιωτάκρες που είδα. Ήρωας, έχουμε στην οικογένειά μας στο χωριό μας έναν ήρωα. Μου είναι πολύ δύσκολο να περιγράψω τα αισθήματα που με διακατέχουν, που μας διακατέχουν. Συγκίνηση, περηφάνεια, θλίψη, αδικία. Η τουρκική εισβολή έφερε στη χώρα και το λαό μας τον πόνο, την προσφυγιά, τους αγνώμενους. Όσα χρόνια και περάσουν, οι μνήμες επιστρέφουν στις μαύρες εκείνες μέρες του 1974 και οι πληγές παραμένουν ανοιχτές. Οι γονείς σου έφεραν το καλύτερο μια ολόκληρη ζωή σε έψαχνα και τις αναζητούσαν. Και η ανάπτυξη από τη συστατικά είναι φτιαγμένος ένας πατριώτης. Ένας άνθρωπος δηλαδή που αγαπάει την πατρίδα,
όχι μόνο για την εξαιρετική, αλλά για την ίδια την ζωή. Θα πάρω μερικές πρακτικές από τους ανθρώπους που μίλησαν πριν από λίγο. Άκουσα τη λέξη της παραγωγός, άκουσα τη λέξη πόνος, άκουσα τη λέξη με την ιστορία και νομίζω ότι αν τα συνθέσουμε με όλα αυτά, θα δούμε ότι αυτά είναι τα βασικά συστατικά ενός ανθρώπου. Δηλαδή, το σπαραγόντας πάνω που κάνει το παιδί στο πόδι μου, το συγκεκριμένο που ζουν με τη σκιά του χαμένου, με χρόνια μετά, όλες εκείνες τις αγωνίσεις που στυχιώνουν τις καρδιές των ανθρώπων που είναι πίσω, τα ιερά αναγόματα, τα ισόπατα, τις θάλασσες του Αιγαίου, αλλά και γενικότερα όπου δόθηκε η μάχη. Όλα αυτά τα πράγματα γίνονται ιστορική μνήμη. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ανάγκη στις δικές μας μέρες. Αυτές τις μέρες της αποδόμησης κάθε εξής, να δώσει ο καθένας μας λίγη περισσότερη βαρύτητα σε αυτό που λέμε ιστορική μνήμη. Γιατί? Διότι έτσι θα φτιάξουν τα πατριώτες, έτσι θα γίνουν οι πατριώτες. Θα αποκωδικοποιήσουμε τον πόνο και θα τον χρησιμοποιήσουμε όχι με οργή, αλλά δημιουργικά για να αποκτηθούμε κι εμείς από αυτό το αίμα που σήμερα μας συγκινεί, που είναι ο Αργύρης Σύνη. Αν λοιπόν ο καθένας μας μπει σε αυτή την προοπτική και αρχίσει έστω και λίγο να συνειδητοποιεί τι κάνουμε σήμερα εδώ, αποχαιρετούμε, δεν αποχαιρετούμε. Σήμερα ειδικά δεν αποχαιρετούμε. Σήμερα τιμούμε και θα τιμηθούμε κι εμείς, αν έστω και λίγο μοιηθούμε σε αυτά τη ζωή του ανθρώπου που αγάπησε και έριξαν το αίμα του και πέρασαν την ίδια τους τη ζωή τους. Πώς θα γίνει αυτό? Καλές συνεχιδονίες. Αυτό θα γίνει όταν στα σπίτια μας δημιουργήσουμε πια.
Θυσιάσε λίγο και αυτά εδώ. Θυσιάσε λίγο. Εδώ στη σημαία. Αθάνατος! 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 Αντιωμένη, χαίρο, ελευθερία. Αθάνατος!